μερίδα αυτή δεν θα μπορούσε να γίνεται σε πιο κρίσιμη στιγμή και συνολικά για την Ευρώπη και τον κόσμο σε θέματα ιδίως ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας. Η κατάσταση σήμερα, 2017, σε σχέση με το 1994, όταν δημιουργήθηκε η ΕΚΡΗ, μέσα από μια εκστρατεία της νεολαίας για να αντιμετωπιστεί ο ναζισμός, ο αντισημιτισμός και η μυσαλλοδοξία στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση με το 2017, δεν είμαι σίγουρη ότι δείχνουν μια συνολικά καλή κατάσταση. Μάλλον θα έλεγα ότι είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Και θα εξηγηθώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας είναι ένας εξωσυμβατικός μηχανισμός, δεν προβλέπεται σε κάποια σύμβαση, σε αντίθεση με τις ΕΠΤ που ακούσαμε νωρίτερα, και έχει δύο κεντρικές δράσεις, λειτουργίες. Η πρώτη, εξαιρετικά διαφορετική από άλλα όργανα ελεγκτικά του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι οι country by country visits. Σε κάθε χώρα πηγαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα 47, κάθε 5 χρόνια περίπου. Άρα τώρα βρισκόμαστε στον 5ο κύκλο εποπτείας, από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα. Έχει ολοκληρώσει περίπου τις μισές εκθέσεις του 5ου κύκλου. Και σε κάθε κύκλο δίνει έμφαση σε άλλα θέματα. Αυτή την περίοδο, θέματα εχμής, εκτός από τον ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία συνολικά σε νομοθετικό επίπεδο και επίπεδο εφαρμογής, είναι η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο δηλαδή, η ποινικοποίηση της άρνησης του ολοκαυτώματος ή της γενοκτονίας. Αυτό είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο αν το συγκρίνει κανείς με την ελευθερία έκφρασης. Οπότε έχει αρκετά θέματα, αρκετές συγκρούσεις, αρκετές συζητήσεις σε αυτό το πεδίο, με πολλά κράτη. Είναι η ένταξη των μεταναστών και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό με το κύμα, το μεικτό μεταναστευτικό πρόσφυγες, μετανάστες αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή, η ΕΚΡΗ, βρίσκεται μέσα σε αυτή τη συζήτηση με μεγάλη ένταση, γιατί μέσα στο 2016 δημοσίευσε, υιοθέτησε, ολοκλήρωσε δύο κείμενα, γενικές συστάσεις, που είναι ο δεύτερος ρόλος της, το οποίο οφείλουν τα κράτη να λαμβάνουν υπόψη κατά την υιοθέτηση σχετικών νόμων, πρακτικών κτλ. Η πρώτη αφορά τη Γενική Σύσταση για τη Ρητορική Μίσους, με ένα εκτεταμένο ερμηνευτικό εργαλείο, ερμηνευτική έκθεση για το πώς τα κράτη μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ρητορική μίσους και στους πολιτικούς και συνολικότερα. Μάλιστα, ο καθηγητής ο κ. Περάκης ήταν πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας τα δύο χρόνια των συζητήσεων στην ΕΚΡΗ. Δημοσιοποιήθηκε το κείμενο μέσα στο 2016. Και το δεύτερο ήταν μία επίσης γενική σύσταση για το πώς πρέπει τα κράτη να εντάξουν παράτυπους μετανάστες, μετανάστες χωρίς χαρτιά, για όσο διάστημα βρίσκονται σε μια χώρα μέσα σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς. Πώς πρέπει να τους προσφέρεις ακριβώς πρόσβαση σε εκπαίδευση, εργασία, στέγη, αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης και όλα αυτά τα οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη ένταση το 2016. Και μάλιστα η Γενική Σύσταση αυτή της ΕΚΡΗ έρχεται σε σύγκρουση πολλές φορές με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε τι κάνει ένα κράτος απέναντι σε αυτά? Παράλληλα, στον 5ο κύκλο, μέσα στο 2016, υιοθετήθηκαν ανάμεσα στα άλλα πάρα πολύ δύσκολες εκθέσεις, οι οποίες δείχνουν και πώς γίνονται αυτές οι συζητήσεις στην Ολομέλεια και σε ομάδες εργασίας. Σας λέω τις χώρες για να καταλάβετε τα θέματα. Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, χωρίς να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αμέσως μετά, Τουρκία, Κύπρος, χωρίς πρόσβαση στη Βόρεια Κύπρο. Είμαι εισηγήτρια της ΕΚΡΗ. Δεν μπορέσαμε να έχουμε πρόσβαση στην Κρυμαία το Νοέμβριο που έγινε η σχετική αποστολή. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι συζητήσεις σχετικές στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μέσα στην Ολομέλεια της ΕΚΡΗ είναι εξαιρετικά περισσότερο πολιτικοποιημένες σε σχέση με το παρελθόν πάνω σε θέματα και ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας. Ηνωμένο Βασίλειο με τρία διαφορετικά συστήματα και την περίοδο του Brexit. Βοσνία, Ζεβοβίνη και Σερβία
η μία μετά την άλλη εκθέσεις που υιοθετούνται γύρω από ζητήματα άρνησης γενοκτονίας και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τη Σρεμπρένιτσα, για παράδειγμα, ή με την παρουσία πολιτικών και τη ρητορική μίσους. Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν την αντίφαση για την οποία μίλησα στην αρχή. Από τη μία πλευρά εμφανίζεται, γιατί η ΕΚΡΗ αυτό που κάνει σε όλες τις επισκέψεις είναι να αναζητάει το νομοθετικό πλαίσιο. Ποιο είναι, πόσο πλήρες είναι, πώς αντιμετωπίζει ζητήματα ρητορικής μίσους ή ρατσιστικής βίας. Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε η Μαρία Ιρωσίδη νωρίτερα και τις πολύ σημαντικές δράσεις που υιοθετήθηκαν και στην Ελλάδα. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, έχεις μια εντυπωσιακή πρόοδο σε πολλά κράτη σε επίπεδο νομοθετικό. Τεράστια κείμενα, εθνικές στρατηγικές για τους Ρωμά, εθνικές στρατηγικές για τα δικαιώματα του ανθρώπου, σχέδια δράσης και ένταξη μεταναστών και την ίδια στιγμή οπισθοχώρηση και μεγάλα ελλείμματα σε επίπεδο πολιτικής ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πώς αυτό συμβιβάζεται? Όλο το θέμα, λοιπόν, είναι ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων νόμων πολλές φορές γίνονται, και αυτό διαπιστώθηκε σε πάρα πολλές επισκέψεις και τις ΕΚΡΗ, ακριβώς για τις αξιολογήσεις. Εμφανίζονται σχέδια, νομοσχέδια, που παραμένουν σχέδια νόμου για 3 χρόνια. Για 4 χρόνια. Συνεχείς αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου και πολλές φορές κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το τελευταίο σχέδιο το οποίο ισχύει. Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό σε επίπεδο προσώπων τα οποία πρέπει να ξέρουν ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που τα αφορά για να μπορούν να καταγγείλουν εγκλήματα ρατσιστικού μίσους? Αν δεν ξέρουν ποιο είναι ο τελευταίος νόμος ο οποίος έχει υιοθετηθεί. Άρα, λοιπόν, οι εκστρατείες ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικές, καμιά φορά και περισσότερο σημαντικές από εκπαιδεύσεις οι οποίες γίνονται, πρέπει να γίνονται παράλληλα. Επίσης, πολύ σημαντικές συζητήσεις αφορούν τα στατιστικά. Έχεις χώρες οι οποίες λένε, και κυβερνήσεις, ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε στατιστικά στοιχεία για τους Ρωμά, γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους προσωπικών δεδομένων να ρωτάμε τους μαθητές εάν είναι Ρωμά και άρα να ξέρουμε ποιοι αποχώρησαν από το σχολείο ή ποιοι παραμένουν εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης και αυτό, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει και σαν συζήτηση στην Ελλάδα. Πώς θα το καταφέρουμε να έχουμε στοιχεία, να έχουμε στατιστικά για να μπορείς να ελέγξεις τα σχέδια δράσης? Τι νόημα έχεις να έχεις ένα σχέδιο δράσης χωρίς μετρήσιμα στοιχεία και μετρήσιμους δείκτες? Άρα, λοιπόν, το θέμα των στατιστικών σε επίπεδο υλοποίησης νομοθεσίας, στατιστικών σε σχέση με τα δικαστήρια, σε σχέση με το πόσες καταδίκες έχουμε για ρητορική μίσους ή για εγκλήματα μίσους με αυτό το ειδικό κίνητρο, για ποιους λόγους, πόσα από αυτά οδηγούν σε τι είδους ποινές κλπ. Κλπ. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά, ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει κανείς να δει και το οποίο το βλέπουμε μερικώς και στην Ελλάδα, είναι κατά πόσο όλα αυτά τα θέματα σε χώρες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή παρεκκλήσεις από δικαιώματα του ανθρώπου, θεωρούνται σήμερα πολυτέλεια. Δηλαδή, αυτή η κατανόηση που ακούσαμε νωρίτερα ή η συμπάθεια προς την Ελλάδα, τι σημαίνει όταν αρχίζει να γίνεται συμπάθεια σχεδόν προς όλες τις χώρες, οι οποίες στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα, είτε είναι οικονομική κρίση, είτε είναι μια απόπειρα πραξικοπήματος ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, λοιπόν, οι συζητήσεις για το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα σε μια λογική πολυτέλειας, γιατί τότε έχουμε χαθεί. Η έκθεση για την Ελλάδα, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που είναι πολύ κρίσιμη στιγμή, υιοθετήθηκε και δημοσιεύτηκε το 2015, η τελευταία. Αυτό σημαίνει ότι το 2017 και συγκεκριμένα σε λίγες εβδομάδες θα συζητηθεί πρώτα σε ομάδα εργασίας και στη συνέχεια τον Ιούνιο στην Ολομέλεια, εάν έχουν υιοθετηθεί ενδιάμεσες συστάσεις της ΕΚΡΗ προς την Ελλάδα. Το σημαντικό με τις ενδιάμεσες συστάσεις είναι ότι πρέπει να είναι τα 3 S. Short, specific και να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν. Άρα, λοιπόν, αυτό που είπε νωρίτερα ο Ηλίας ο Καστανάς, ότι πια οι ενδιάμεσες συστάσεις είναι το βασικό εργαλείο πολιτικής και διαλόγου της ΕΚΡΗ με τα κράτη, ότι μπορούν πραγματικά να υλοποιήσουν 2 συστάσεις μέσα σε 2 χρόνια. Ποιες είναι αυτές οι συστάσεις της ΕΚΡΗ? Η δημιουργία μιας task force με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την αντιπολέμηση του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας
Και μάλιστα η ΕΚΡΗ αναφέρει την προτινόμενη σύνθεση. Συνήγορο του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ΜΚΟ μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Εθνική στρατηγική που να περιλαμβάνει πρώτον ανάλυση της κατάστασης, δεύτερον έλεγχο υφιστάμενων μέτρων και διαπίστωση επάρκειας ύπαρξης κενών αναγκών, τρίτον στρατηγική μέσω συγκεκριμένων συστάσεων πώς πρέπει αυτά τα μέτρα να αντιμετωπιστούν, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμους δείκτες και να μπορούν να ελέγχονται σε αιτήσια βάση. Η δεύτερη σύσταση σε επίπεδο νομοθετικό και εκπαίδευση, πολύ σημαντικό, κίνητρο ρατσιστικών ή ομοφοβικών επιθέσεων σε περιστατικά άσκηση βία να αποτελέσει χωριστό αυτόνομο τμήμα τη ανάκριση δικαστική διερεύνηση, ήδη από την αρχή τη διαδικασία και ειδική αναφορά σε ανάγκη εκπαίδευση αστυνομία, ανακριτικών και δικαστικών αρχών. Ακούσατε νωρίτερα τη Μαρία Τηροσίδη που αναφέρθηκε ακριβώ σε αυτέ τι δράσει και στι δύο δράσει έχουμε αναλάβει στην Ελλάδα πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ότι καλύπτονται, αλλά με δύο σημειώσεις που θα ήθελα να κάνω. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού, το οποίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016, έχει τρεις ομάδες εργασίας. Καλό θα ήταν όμως τα αποτελέσματα των συναντήσεων και οι δράσεις και οι συζητήσεις για αυτή τη στρατηγική να κοινοποιούνται περισσότερο, να γίνεται περισσότερο γνωστό, γιατί τότε έχει σημασία η προβολή των δράσεων. Το δεύτερο, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες εξαιρετικά σημαντικές, αλλά και πάλι χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση και στα στατιστικά δεδομένα. Δηλαδή, η αναφορά ότι ο συνήγορος του πολίτη θα κάνει στις ετήσιες εκθέσεις του, θα έχει και αναφορά σε στατιστικά στοιχεία για όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αποτελέσει μια πολύ, πολύ μεγάλη, να έχει πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη προβολή. Τι θέλω να πω με τη μεγαλύτερη προβολή. Τον τελευταίο καιρό μαθαίνουμε για σημαντικές πρωτοβουλίες μέσα από την κριτική που ασκείται και όχι ποια είναι τα θετικά μέτρα τα οποία προβάλλονται ή υιοθετούνται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, περιμένεις πρώτα να διαβάσεις την κριτική μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης και στη συνέχεια επισήμως να προβληθεί ένας νόμος. Ή μία πρωτοβουλία ή η υλοποίησή του ή ένα μέτρο. Αυτό είναι λίγο ανάποδο. Γιατί το λέω ότι είναι ανάποδο? Γιατί η ΕΚΡΗ, για παράδειγμα, πριν πάει σε μία χώρα, κάνει μία έρευνα πρώτα σε επίπεδο διαδικτύου και σε επίπεδο επαφών με μη κυβερνητικές οργανώσεις για το τι συμβαίνει σε μία χώρα. Μονίμως υπάρχουν κριτικές. Τα θετικά στοιχεία σπανίως θα τα δει μόνο με αφορμή έναν έλεγχο αξιολογικό που θα γίνει μια περιοδική, μια απάντηση που πολλές φορές δεν γίνεται και γνωστή ευρέως σε ένα ελεγκτικό μηχανισμό. Άρα λοιπόν καλύτερη προβολή νομοθετικών πρωτοβουλειών και εκστρατεία ενημέρωσης θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Θα δώσω επίσης ένα παράδειγμα. Υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η διαφάνιση νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση. Εξαιρετικά σημαντικό. Τον Ιούλιο που υπήρξε η πρώτη διαβούλευση, δεν υπήρχε καν αιτιολογική έκθεση. Η αιτιολογική έκθεση όμως είναι εκεί που μπορείς να αναφέρεις περισσότερα πράγματα για το πώς ακριβώς βελτιώνει την νομοθεσία, ποια είναι τα θετικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα εμφανίστηκε το νομοσχέδιο, αμέσως μετά η κριτική, πολλές φορές και από άλλα όργανα εξωτερικά και στην πορεία προστέθηκε μια αιτιολογική έκθεση, η οποία εξηγούσε πολύ σημαντικά στοιχεία. Μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό, γιατί υπήρχε η αγωνία του Αυγούστου και της έκθεσης και του ελέγχου της ΕΡΤ, οπότε έπρεπε αυτό να γίνει με μια σχετική γρήγορη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό όμως οι αιτιολογικές εκθέσεις, όπως και έγινε μετά, να εξηγούν αυτά τα θέματα. Όπως και τα σχόλια διαβούλευσης, να κρατάει παραπάνω η διαβούλευση, για να υπάρχει μεγαλύτερη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα και αυτό να γίνεται γνωστό. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί που χάνουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν προβάλλουμε ποτέ σχεδόν εγκαίρως και περιοδικά τα θετικά και τις θετικές πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουμε και αυτό γίνεται συνήθως με έναν τρόπο ο οποίος είναι μάλλον παρακολούθημα κριτικής η οποία ασκείται και η οποία πολλές φορές είναι αντιπολιτευτική στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι καν πραγματικό στοιχείο. Επίσης να πω για κάτι που ακούστηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε και στην Ελλάδα είναι η ρητορική μίσους μέσω ίντερνετ. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει πλέον η επικύρωση της Σύμβασης για το Κυβερνοέγκλημα, οπότε υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα
και ως προς αυτό το πεδίο, να αντιμετωπιστεί και μάλιστα με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο ανοιχτό όλη αυτή η εκδήλωση μίσους, πολλές φορές και σε επίπεδο πολιτικών. Και επίσης εδώ, κύριε Βούτση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, νομίζω ότι ο κώδικας δεοντολογίας της Βουλής ίσως θα έπρεπε να έχει μέσα κάποια στοιχεία που αφορούν και τα θέματα ρητορικής μίσους, γιατί το κοινοβούλιο είναι που διδάσκει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, και νομίζω ότι οι συζητήσεις εκεί θα ήταν πολύ κρίσιμο να μπαίνανε και κάτω από αυτό το πρίσμα. Σας ευχαριστώ πολύ.